καθαρίσουν τα καταστήματά τους από τα νερά, δίνουν επιχειρηματίες, ενώ συνεχίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντλήσεις υδάτων από υπόγεια που πλημμύρισαν. Ασφαλείς ενδείξεις για την ποιότητα του νερού από το αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα, θα υπάρχουν μέχρι το απόγευμα. Υπόγεια καταστημάτων στην Εθνική Σαμίνηση ακόμα και σήμερα το πρωί, μετά από τόσες ώρες από τη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, είναι ακόμα πλημμυρισμένα. Οι ιδιοκτήτες με δικές τους αντλίες προσπαθούν να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους, ενώ όλο το βράδυ έδιναν μάχη για να είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Έχουν τελειώσει τα νερά. Συνεχίζετε να βγάζετε νερά. Συνεχίζουμε από χθες, ναι. Με τα νερά που μπήκανε έγινε χαμός. Όλη τη νύχτα σκουπίζατε και καθαρίζατε. Μέχρι 3 τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερα το κέντρο της πόλης ήταν αυτό που χτύπησε περισσότερο η κακοκαιρία, αφού τα ορμητικά νερά κατέβηκαν από τις κάθετες οδούς, προκαλώντας χάος στο πέρασμά τους. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αργά τη νύχτα, όμως τα προβλήματα στην υδροδότηση συνεχίστηκαν. Ρεύμα ήρθε κατά τα μεσάνυχτα, κατά τις 1-2 με 3 η ώρα. Νερό δεν έχουμε. Είπαν ότι θα έρθει το απόγειο. Μετά τη βροχή αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Όλες οι υδροφόρες του Δήμου έχουν βγει έξω. Εγώ κοιμίζω τρίτη φορά 10 τόνους παίρνει. Σύμφωνα με την ΕΙΑ, το αντιλοστάσιο του Δενδροποτάμου που βρίσκεται δίπλα στο ρέμα υπερχείλησε. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο να διακοπεί το νερό, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στην ποιότητα. Όλο αυτό το νερό, το βρόχινο, με όλα τα φθαρτά υλικά που παρέσερνε, πήγαινε στη Δεξαμενή, η οποία τροφοδοτεί το κέντρο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί. Η πρώτη λήψη δείγματος του νερού για να γίνει ο έλεγχος ποιότητας πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Τρία εργαστήρια της Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της ΕΙΑΤ θα έχουν εικόνα τις επόμενες ώρες για το πότε ακριβώς θα υδροδοτηθεί κανονικά η πόλη. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε στους πολίτες, ότι το νερό το οποίο έρχεται στις βρύσεις τους είναι καθαρό και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άφοβα χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της νεροποντήσεων, η υπαγωγή που βρίσκεται στην Ικτίνου άρχισε να γεμίζει νερά και οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να αδειάσουν την αίθουσα για να μην κινδυνεύσουν οι μαθητές. Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλα σχολεία, γι' αυτό και σήμερα δεν λειτουργήσαν. Υπάλληλοι του Δήμου αλλά και το προσωπικό του Λευκού Πύργου από το πρωί καθάριζαν την είσοδο του μνημείου, αφού ακόμα είχε λάσπη και νερά στο υπόγειο, ενώ παρέμεινε κλειστό. Υπάλληλοι του Δήμου με πιεστικά καθαρίζουν τον αύριο χώρο του Λευκού Πύργου. Πάντως, σύμφωνα με τους υπευθύνους, το ιστορικό μνημείο δεν έχει υποστεί φθορές από την εισρωή των υδάτων. Η πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης δέχτηκε πάνω από 350 κλήσεις, ενώ ακόμα και σήμερα συνέχισε τις αντλήσεις υδάτων από υπόγεια καταστημάτων και πολυκατοικιών. Η ΕΙΑΤ, σε συνεργασία με τον Δήμο και Αλυσίδα Supermarket, μοίρασε σήμερα εφελωμένα νερά σε σχολεία αλλά και σε περαστικούς στην Καμάρακα την Αριστοτέλους. Η κατάσταση θα ομολοποιηθεί σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς τις επόμενες ώρες. Προβλήματα είχαμε και πιο κάτω, κυρίες και κύριοι, στην κεντρική Ελλάδα. Ζημιές στις καλλιέργειες από χαλάζι. Μάλιστα